Πέρασε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πατρέων το θέμα της κατασκευής αποτεφρωτηρίου στο βιοτεχνικό πάρκο Πατρών παρά τις φοδρές αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής που παραβρέθησαν στη συνεδρίαση. Δεν ήταν λίγες οι φορές που η ένταση και οι λεκτικές αντιπαραθέσεις έφτασαν στο κόκκινο. Έχουμε σπίτια εκεί, έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένεια. Υπάρχει σχολείο στα 500 μέτρα. Το σημείο του βιοπά που υποδεικνύεται να χωροθετηθεί το κέντρο αποτέφρωση νεκρών είναι το οικόπεδο Β32. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας των ΚΑΝ, το κτηριακό συγκρότημα θα πρέπει να εξυπηρετεί την συνάθρηση κοινού 50 τουλάχιστον ατόμων για νεκρός με στελετές και να στεγάζει την υπηρεσία αποτέφρωση των νεκρών με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους. Η προτινόμενη θέση όχι μόνο δεν δημιουργεί οπτική επαφή και τυχόν όχληση με κατοικίες, αλλά παρέχει τη δυνατότητα λόγω της μεγάλης έκτασης του χώρου για δημιουργία ζώνης υψηλού πρασίνου. Η συγκεκριμένη θέση απέχει πολύ περισσότερο των 1000 μέτρων από εγκαταστάσεις πρόνοιας και περίθαλψης που είναι απέτηση τα 500 μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 31 του 2009. Οι κάτοικοι εξέθεσαν τις δικές τους απόψεις για το θέμα και τόνισαν ότι δεν διαφωνούν με την κατασκευή, αλλά με την χωροθέτηση, καθώς σε μικρή απόσταση βρίσκεται ένα νηπιαγωγείο και κατοικίες. Θεωρούμε μεγάλο λύστημα της Δημοτικής Αρχής να μην μας ενημερώσει, παρότι προχτές που είμαστε οι δυο μας, σας είπα ότι είναι προτιμότερο και δικαίωμα του καθενιανού να ψάξει, να θαυτεί όπως θέλει, θέλει να καεί, να καεί, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά μπορείτε να συνοηθείτε οι 4 δήμοι και να το πάτε στη βιομηχανική περιοχή, αφού δεν είναι όξεις, που είναι πιο σβαριές βιομηχανίες. Όχι σε μια απόσταση η οποία είναι 187 μέτρα μετρημένων από τον νηπιαγωγείο στην Αγία Σωτήρος, την Οδός, 172 μέτρα από σπίτια που είναι του κυρίου Κεπενού και του κυρίου από εδώ, και τα υπόλοιπα 215 μέτρα που είναι δημοτικό και γυμνάσιο επί της Κρεστέμου. Δεν μπορεί παιδιά να βρίσκονται δίπλα και μόνο στο θέαμα. Ξέρετε τι μου απάντησαν 5χρονα παιδάκια που άκουσαν τη συζήτηση? Ότι εγώ δεν θέλω να με κάψουν. Έκπληκτο. Εγώ θέλω να θαυτώ, να πάω στον τάφο. Που να το ακούσω από 5χρονο παιδί, ανατριχιάζεις και μόνο που το ακούσω. Όχι να φανταστείς την ψυχοσύνθεσή του τι του έχει δημιουργήσει. Στη συνεδρίαση βρέθηκαν και μέλη της Ελληνικής Κοινωνίας Αποτέφρωσης με τον πρόεδρο Αντώνη Αλακιώτη να ευχαριστεί τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας για την πρόθεσή της να προχωρήσει στην δημιουργία του ΚΑΝ. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου και εν πάση περιπτώσει της παράταξης της Πάτρας να χωροθετήσει ένα κέντρο αποτέφρωσης σε ένα βιομηχανικό πάρκο και βιοτεχνικό πάρκο. Και ένα βιοτεχνικό πάρκο είναι ένας χώρος ο οποίος δεν είναι χώρος κατοικίας. Στο θέμα παρενέβη με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Πατρέων ο Μητροπολίτης Πατρών κύριος Χρυσόστομος, ζητώντας να μην γίνει το αποτεφρωτήριο, ενώ και η Ιερά Σύνοδος εμφανίζεται αντίθετη, σημειώνοντας ότι η καύση νεκρών είναι αντίστοιχη με την ανακύκλωση απορριμμάτων.